Νούμερο εσύ. Γεια σας, καλώς ήρθατε στο YouTube κανάλι μου. Είμαι η Σοφία και σήμερα θα είμαι εδώ με την μαμά της, Κατερίνα, γεια σας. Και σήμερα θα κάνουμε... Με τι γελάς? Με τη μαμά της. Αχ, αρχίζαμε πάλι. Ωραία, και θα κάνουμε ένα switch up σήμερα με σχολικά. Για σένα είναι σχολικά, για μένα είναι είδη γραφείου. Και να οργανώνεις τα βίντεο. Mm-hmm. Πολύ οργανωμένη παντή μαμά μου, κάπου το γράφει σε ένα χαρτίρι. Sticky notes, παρότι είναι χρήσιμα. Τι να κάνουμε, θα πω ότι πολύ χρήσιμα είναι. Ναι, και ας αρχίσουμε. Ποιος θα είναι ο πρώτος να δει μέσα? Εγώ. Μπορώ. Okay. Βασικά, εμένα μου άρεσε να αποφασίζω. Ωραία, εγώ το είδα. Θέλεις το δικό μου ή το δικό σου, δεν ξέρω τι έχεις μέσα. Το δικό σου θέλω. Οκ, τότε αλλάζουμε. Όταν θα πω τρία, εντάξει. Ένα, δύο, τρία. Α, τετράδια. Κάτι μπλε έχω μέσα. Τετράδια. Galaxy Team Flamingo Team, σας παρακαλώ. Εμένα μου άρεσε πάρα πολύ το δικό μου. Και εσένα. Και εμένα. Πολύ ωραίο είναι. Εδώ και μέσα. Θα γράψω τις ιδέες για βίντεο εδώ. Mm-hmm. Πάμε το δεύτερο. Εντάξει. Τώρα θα πω να δω. Και θα γυρίσεις. Εγώ δεν βλέπω, παιδιά. Θα αποφασίσεις. Τι είναι μέσα? Σοφία, τι είναι μέσα? Α. Δεν μου το λέει και... Εγώ θέλω το δικό μου. Εσύ θέλεις το δικό σου ή το δικό μου? Σου αρέσει το δικό σου? Μήπως θέλω το δικό σου? Έχω αλλάξει γνώμη. Πώς κάνεις έτσι? Ωραία, εγώ θέλω το δικό μου. Α, πάλι τετράδιο, έχεις τετράδιο. Ναι. Είναι πολύ ωραίο. Αυτό μου αρέσει πάρα πολύ. Make your dreams happen. Το δικό μου είναι ροζ και έχει διαφορά σαν τετραγωνάκια πάνω. Εμένα μου αρέσει περισσότερα το δικό μου. Εμένα και τα δύο μου αρέσουν, δεν έχω θέμα. Δεν έχεις θέμα και εμείς πάμε... Να δούμε το επόμενο. Τώρα είναι σειρά σου να δεις. Ναι, αλλά εσύ πρέπει να γυρίσεις, να μην δεις εσύ. Οκ. Εγώ θέλω το δικό μου. Είσαι σίγουρη? Α, η μαμά θα έχει με μονοκεράκο. Ω, τι γλυκό. Εδώ έχουμε καρπούζια. Είναι gel χεριών που το χρειαζόμαστε τώρα όλοι. Αντισηπτικό. Αντισηπτικό. Τι κάνεις? Προσπαθώ να το ανοίξω. Έχει ένα πάνω. Έχει αυτοκόλλητο. Έχει ένα αυτοκόλλητο, δεν μπορείς να το ανοίξεις. Εντάξει, προφανώς το δικό μου θα μυρίζει καρπούζι και μπορώ να το κρεμάσω στη τσάντα μου. Οπότε είναι καλύτερο από το δικό σου. Εγώ νομίζω ότι η Σοφία αυτή τη φορά είναι καλύτερο. Μπράβο, Σοφία. Εγώ πάω να δω τώρα. Να δεις, Σοφία. Το είδες? Ναι. Το θέλω, είσαι πολύ χαρούμενη. Ναι, εγώ το θέλω, αλλά... Τι, σου άρεσε το δικό σου? Ναι. Δεν μου αρέσει. Το δικό μου είναι πιο ωραίο. Είναι ένα τσαντάκι. Ω, αυτό είναι χάλια.
θα είχα κάτι άλλο. Τι νόμιζες? Τι ξέρω. Αυτό είναι πολύ ωραίο. Εδώ... Αυτό το ήθελα εγώ. Εγώ εδώ θα βάλω τη μασκάρα μου, αυτά τα πράγματα, ξέρεις. Εγώ ήθελα κραγιόν. Να βάλω υπογραμμιστικά. Ναι, δεν θα βάλεις υπογραμμιστικά. Αυτό τι να το κάνω. Έχεις αλόγα Hawaii. Πάρετε, μιλάς για Hawaii, πως σου αρέσει, εδώ έχεις τσαντάκι Hawaii. Ναι, σχολείο. Θα το έχεις σαν πορτοφολάκι. Α, νομίζω αυτή φορά έχω κερδίσει εγώ. Αυτή φορά έχεις πάρει ό,τι καλύτερα. Ναι. Παιδιά, μου αρέσει πάρα πολύ. Δεν μου αρέσει καθόλου. Εν πειράζει, μια χαρά είναι. Θα πας να δεις τώρα εσύ. Πάω να δω. Μου αρέσει πάρα πολύ το δικό μου. Και το θέλω. Εντάξει. Εντάξει λέει. Και μου άρεσε. Α! Τι ωραίο. Κοίτα πως... Αυτό είναι πάρα πολύ cute. Εγώ προτιμώ αυτά. Γιατί... Το φουντωτό μπορεί να χαλάσει στο σχολείο. Είναι καλύτερο απλά για το γραφείο. Ναι, αυτό είναι πολύ ωραίο. Αυτό είναι καλύτερο. Αυτό είναι πολύ πιο cool. Τι θα το έκανα εγώ, ναι. Laugh, laugh. Κάτι σαν Starbucks έχει πάνω. Ναι, ποτό. Είναι rose gold κιόλας. Αυτό είναι πολύ cute. Ναι, αυτό είναι καλύτερο για το γραφείο. Αυτό είναι καλύτερο για το σχολείο. Νομίζω πως και οι δύο έχουν κάνει την καλύτερη επιλογή. Η μαμά μου έχει καλύτερα για το γραφείο και εγώ έχω καλύτερα για το σχολείο. Μ' αρέσουν και τα δύο, αλλά αυτό είναι πιο πρακτικά. Αυτό είναι πιο cool. Αυτό είναι πιο cute, θα έλεγα. Ναι. Αυτά. Τώρα εγώ κοιτάζω. Να δεις, Σοφία. Σοφία, πώς κάνεις έτσι? Έτσι είσαι πολύ χαρούμενη και σου αρέσει. Έτσι... Ναι, είναι πάρα πολύ ωραίο. Τότε να το πάρω τώρα, αν είναι πάρα πολύ ωραίο. Το θέλεις τόσο πολύ. Ωραία, θα είμαι καλή. Θα πάρω το δικό μου και εσύ... Εντάξει. Τι είναι αυτό? Ξύστρα! Εγώ πήρα περισσότερο το άλλο. Μαμά μου έχει ένα σιροπτικό και εγώ έχω μία ξύστρα. Τώρα, ξύστρα δεν νομίζω να χρησιμοποιήσω και πολύ, επειδή πάω γυμνάσιο και... Χρησιμοποιώ περισσότερο μηχανικά μολύβια. Αλλά αυτό είναι πάρα πολύ cute. Ναι, έχω ένα που πέρσι από την Αμερική που είναι κούτσικο. Πάμε για το επόμενο. Ποιος κοιτάζει? Εγώ. Εντάξει. Νομίζω θα είσαι το δικό μου. Εγώ θα ήθελα το δικό σου. Θα είσαι το δικό μου ή το δικό σου? Είμαι ζυγός και δεν μπορώ να διαλέξω. Φοβάμαι. Πως θα κάνω τη λάθος επιλογή. Πω. Το δικό μου θέλω. Είσαι σίγουρη, είσαι το δικό σου. Μα αν κάνεις έτσι δεν θα είναι ωραίο το δικό σου. Ναι, αλλά μπορεί να είναι χρήσιμο για σένα, όχι για μένα. Μήπως. Yes. Yes, yes. Τώρα μπορώ να το ανοίξω γρήγορα. Ναι. Να μην... Βασικά το δικό μου θέλει. Το δικό μου θέλει. Να μην αλλάξεις ξανά. Το δικό μου θέλω. Τι θα το κάνω αυτό? Τι είναι αυτό? Εσύ έχεις πάρει
Μπορεί ο τσαντάκι, αλλά τι να το κάνω εγώ αυτό, τι είναι. Φάκελο ή χαρτιά. Ναι, τι χαρτιά να βάλω. Μπορείς να βάλεις πράγματα για την κάμερα. Καρτούλες. Και... Είναι πάρα πολύ ωραίο, παιδιά. Αν πάτε σχολείο, ναι, είναι πάρα πολύ ωραίο. Για μένα... Αυτό μπορεί να βάλω τα νεσσέρ μας. Τόσο μεγάλο νεσσέρ είναι πάρα πολύ χρήσιμο για μένα. Χρειάζομαι κεριά, να μυρίζει ωραία η τάξη, να έχει ωραία ατμόσφαιρα. Οδοντόβουρτσα, οδοντόκρεμα, για σχολείο μιλάμε, Σοφία. Εντάξει, πάμε, για το, πάμε το άλλο γύρο. Δεν πάμε καλά εδώ. Ωραία, να δεις αν σου αρέσει το δικό σου ή θέλεις το δικό μου. Κάνεις... Το θέλω τώρα! Καλύτερα πήρα. Εγώ έχω τρία στυλό. Εγώ δεν χρειάζομαι και τρία. Είναι πολύ ωραίο. Μπράβο. Ναι, είναι πολύ ωραίο. Εγώ χρειάζομαι ένα στυλό. Τι να έκανα τα τρία. Εσύ στο σχολείο τρία χρειάζεσαι. Τότε μια χαρά. Ναι, αλλά την ώρα μας βάζουν τεστ. Πρέπει να γράφουμε το μαύρο στυλό. Είναι μαύρο. Αυτό είναι μπλε μάλλον. Μαύρο ή μπλε. Okay. Αλλά είναι πολύ ωραίο. Όντως. Κάνουμε σωστή επιλογή. Τώρα βλέπεις εσύ. Ναι. Εγώ θέλω το δικό μου. Και εγώ θέλω το δικό μου. Ναι! Εμένα μου αρέσουν πάρα πολύ τα υπογραμμιστικά. Έχει κι άλλο. Πόσα πήρες, εγώ έχω έξι. Ένα, δύο, έξι. Α. Εγώ πήρα τα στάμπινο, τα παστέι. Ένα είναι όπα, φούσια. Αλλά γενικότερα πέρυσι έγραφα με μαύρο στυλό και απλά υπογράμμιζα τα πάντα με διάφορα στάμπλου. Το ίδιο σχεδόν δεν είναι. Ναι, απλά... Τα και ίδια χρώματα. Ναι, τα ίδια χρώματα έχουμε. Απλά τα δικά μου, τα στάμπλου με βολεύουν, οπότε δεν ξέρω πώς θα ήταν τα άλλα. Αυτά είναι πιο cute. Ναι, όντως. Αλλά αυτά είναι πιο πρακτικά. Ωραία, τώρα εγώ θα κοιτάξω. Πώς είναι πάλι έτσι. Τώρα δεν είσαι πολύ χαρούμενη. Τώρα με κάνεις να το πάρω. Το πάρω. Σαν σκύλος. Σε παρακαλώ, μην το πάρεις. Το χρειάζομαι αυτό. Μου έχει σπάσει το άλλο. Αυτό το χρειάζομαι. Ναι, μην με δέρνεις. Αυτό είναι δικό μου. Οκ, Σοφία, είναι δικό σου. Μην με δέρνεις εδώ προς την κάμερα. Ναι! Αυτό είναι USB, πάντα. Ο δάσκαλος των υπολογιστών. Σε φάση. Τι είναι αυτό? Τι είναι... Σαν γκόμα είναι. Αυτό είναι USB, μου έχει σπάσει το άλλο. Το πράσινο μου, ριπ. Ναι, σου έχει σπάσει. Ναι, και είναι όλες οι εργασίες μου πάνω. Εγώ αυτά χρειάζομαι συνέχεια στο γραφείο εγώ μου. Εγώ δεν τα χρειάζομαι τόσο πολύ. Και τι θα έκανα με το USB, δεν το χρειάζομαι. Το USB το χρειάζομαι για το design. Εντάξει, ο κύριος θα είναι σε φάση, τι είναι αυτό, τι το χρειάζεται έτσι πάνω. Μόνο να είναι καλό αυτό, βρε παιδί μου, το USB μέσα. Εντάξει, ωραίο είναι. Δεν πάω πανεπιστήμιο, δεν πειράζει. Εντάξει. Εγώ χαίρομαι την επιλογή μου. Είναι πολύ ωραία. Τώρα είναι σειρά μου. Γυρνά. Η Σοφία έχει κρυφτεί εδώ. Ωραία, Σοφία. Είσαι το δικό μου. Yes, 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 yes! Πριν αλλάζεις την γνώμη σου. Τι. Αυτό είναι πολύ πρακτικό για μένα. Το ήθελα τέτοιο μικρό. Εσύ έχεις καζετίνα.
Μα εγώ δεν ήμουν ούτε σε άλλους όλους τα ρούχα. Σοφία, αυτό ούτε το τετράδιο δεν μπορείς να βάζεις μέσα. Τι να το έκανες. Όχι για το σχολείο, για τη βόλτα. Ναι, αυτό... Για την εκδρομή που κάνω μια φορά του χρόνου, χρειάζομαι τέτοια τσάντα. Σας παρακαλώ. Ναι. Ούτε το μπουκάλι δεν βάζεις μέσα. Εσύ εδώ καζετίνα μια χαρά είσαι. Εγώ ήθελα μια οβάλ καζετίνα. Ωραία είναι αυτή. Τι είναι νεκταρίνια πάνω. Εντάξει. Πρέπει να είμαι θετική. Την καζετίνα θα τη χρησιμοποιήσω πιο πολύ από εκείνη την τσάντα. Και μόνο θα χρησιμοποιήσει περισσότερο την τσάντα. Αλλά εντάξει, αυτή η καζετίνα κάνει 5 ευρώ και αυτό κάνει 90 ευρώ. Οπότε. Χάρηκε, μάμα. Ευχαριστώ. Καλά. Το θέλεις. Όχι. Δεν το θέλεις. Όχι. Γιατί. Γιατί δεν το θέλεις. Είναι πολύ παιδικό. Επιστεύεις πως θα μ' άρεσε σε μένα. Ναι. 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 Με ειρωνεύεσαι. Όχι. Είσαι σίγουρη. Ναι. Τι εννοείς παιδικό. Δεν είναι για μένα. Για σένα μάλλον ναι. Εντάξει, θα το πάρω. Εγώ δεν ξέρω τι έχεις εσύ. Μπορεί να είναι πιο παιδικό. Τρία. Τι παιδικό λάμα έχει. Α, καλό. Sticky notes είναι μέσα. Παναγιά μου, είναι τόσο παιδικό. Έχει λάμα. Μονοδίστικο! Δεν είναι τρέντ το λάμα, σε παρακαλώ. Ναι, τι θα έκανα εγώ με λάμα, αυτό εννοώ. Εσύ είσαι τρέντι, μαμά. Ναι, είμαι τρέντι. Αυτό, αυτό είναι πιο έτσι. Εντάξει, καρδούλες και αυτά. Εγώ πάντως χαίρομαι με το δικό μου. Βασικά φέτος δεν θα έχουμε λόκια. Δεν θα έχετε λόκρα. Όχι. Εγώ έχω. Κοινό, από αυτή την πλευρά είναι ριγέ και μπορώ να γράφω διάφορα πράγματα. Και, και από αυτή την πλευρά υπάρχουν διάφορα σχέδια. Με βολεύουν αυτά πολύ. Μ' αρέσει και εδώ που λέει things to do και αυτά εδώ τα μικρά, τα πολύχρωματα βάζω πάντα σε βιβλία μέσα ή σε τετράδια για να δώσω ποια σελίδα είναι και να μην κάνω 5 ώρες. Τα υπόλοιπα είναι τα τετράγωνα επίσης ωραία. Πάρει καλά που έχω εγώ αυτά. Εγώ προτιμώ το δικό μου. Πάρα, ωραία, τότε μια χαρά. Εγώ βλέπω τώρα. Είναι τόσο αστείο. Γιατί είναι αστείο. Λέω ότι θα το έκανε η μαμά μου αυτό. Αυτό. Ναι, δεν το χρησιμοποιήσεις ποτέ. Αυτό το δικό σου. Όχι, δεν το χρησιμοποιήσεις ποτέ. Και είναι τόσο αστείο ότι είναι μέσα. Εγώ θα πάρω το δικό μου. Αγάπη, αυτό τι θα το έκανες. Να υπογραμμίζω, να είμαι organized. Αλλά γιατί γελάς τόσο πολύ όταν βλέπεις στυλό, ρε παιδί μου. Ναι, αυτά τι να τα έκανες. Ναι, να τα υπογραμμίζεις. Τα άλλα υπογραμμιστικά τι θα γινόντουσαν. Θα τα κάνεις bullying. Υπογραμμιστικά. Αυτό μία χαρά για μένα. Εγώ στα ήθελα βιβλία. Τα gel pen. Τα έχεις τώρα. Να τα χαίρεσαι. Απλά δεν έχουν πολύ μελάνι. Με έκλεψαν τα τζάμπα που δεν έχει καθόλου μελάνι. Όχι πάνε, ναι. Δεν πάνε καλά στο τζάμπο. Είναι αλήτες. Τι είναι αυτό. Βγαίνε λες και το έχω χρησιμοποιήσει ένα χρόνο. Α, καλά! Μία χαρά με το σταμπίλο εδώ. Όλοι πάλι θα το κλέβουν για τη νύχτα να σημειώνουν, με ξέρω εγώ. Δεν έχει τίποτα μέσα. Το τελευταίο γύρο. Νομίζω θα σου άρεσε πάρα πολύ το δικό μου. Το πάρεις. Τόσο εύκολο να το πάρεις. Δεν ξέρω. Είχα ένα instinct. Ωραία, ανοίξε το. Ναι, αυτό τι να το έκανα εγώ. Βλέπω τον εαυτό μου.
Ναι, πολύ ωραία, πολύ ωραία. Εγώ πήρα στήλο, παρότι είναι χρήσιμα. Εγώ χρειάζομαι ένα τέτοιο για να παρατάω τα χαρτιά εδώ μέσα και μετά να το οργανώνω στο σπίτι. Γιατί δεν είμαι τόσο χάλια να παρατάω τα χαρτιά μέσα στη τσάντα και να τσαλακώνονται και μετά να ζητάω καινούριο τη δασκάλα και λέω πως μου χάθηκε και δεν λέω πως δεν έχω λάβει τις ευθύνες μου και απλά πετάω τα χαρτιά στη τσάντα. Θα είσαι πάρα πολύ οργανωμένη φέτος. Είμαι σίγουρη, Σοφία. Και ελπίζω να σας άρεσε αυτό το βίντεο. Μην ξεχάσετε να κάνετε ένα like και εγγραφή. Αντίο!